Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. 5η 16 Ιανουαρίου. Καλώς ήρθατε στις δημοσκοπήσεις, στη δημοτική τηλεόραση. Ας προπύργο, ο Κύβος Ερήφθη. Ανακοινώθηκε από την πλευρά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού η πρόταση για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Και το πρόσωπο που επιλέγει από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό είναι η Εκατερίνη Σακελαροπούλου. Ένα πρόσωπο το οποίο μέχρι πρότινος ήταν η πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και από ό,τι φαίνεται την χάνει ευρείας αποδοχής, μιας και αναμένονται οι αποφάσεις και των υπολείπων κομμάτων αν θα στηρίξουν τη συγκεκριμένη πρόταση και φαίνεται τουλάχιστον στο πλαίσιο και στο πεδίο της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι θα στηριχθεί η πρόταση. Αναμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, όπου μετά την ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιείται αυτή την ώρα στην Κουμουνδούρου, θα γίνουν και οι απαραίτητες ανακοινώσεις. Αν γίνουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής, φυσικά θα διακόψουμε την κανονική ροή της εκπομπής για να τις μεταδώσουμε. Από εκεί και πέρα θα δούμε τις πρώτες δηλώσεις της Εκατερίνης Σακελαροπούλου από μετά την ανακοίνωση του ονόματός της, αλλά φυσικά θα δούμε και τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Θα ξεκινήσουμε όμως αυτό που σας προανήγγειλα. Θα συνδεθούμε με την ΕΡΤ να δούμε τις δηλώσεις του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα. Είμαστε σε θέση να τις δούμε και να παρακολουθήσουμε τι θα πει και την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το προσφυγικό, αλλά είναι και μια συμπεριφορά αβάσταχτης ελαφρότητας και ανευθυνότητας απέναντι στους θεσμούς. Μια στάση αμοραλισμού και υποταγής των πάντων στις ανάγκες της επικοινωνίας και όχι της ουσίας της πολιτικής. Την ίδια ανεύθυνη στάση που είχε κρατήσει ο κύριος Μητσοτάκης απέναντι σε κρίσιμα ζητήματα όσο ήταν στην αντιπολίτευση, συνεχίζει δυστυχώς και ως Πρωθυπουργός. Στο θέμα της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας είχε την επιλογή να ανανεώσει τη θητεία του Προκόπη Παυλόπουλου, ενός κατά γενική ομολογία επιτυχημένου Προέδρου που είχε εκλεγεί με ευρεία διακομματική συνένεση πριν από 5 χρόνια. Δεν το έπραξε χωρίς ποτέ να εξηγήσει το λόγο. Ανταυτού προχώρησε συνειδητά σε μία μακρά και εξευτελιστική για τον θεσμό διαδικασία προεδρικών καλλιστείων, αποφεύγοντας να ανακοινώσει την όποια επιλογή του για αρκετούς μήνες. Και τελικά επέλεξε να την ανακοινώσει έξω από το σχεδιασμό του, πάλι για λόγους επικοινωνίας, σε μια μέρα με βαριά και αρνητική πολιτική ατζέντα για την κυβέρνηση, μήπως και καταφέρει να την αλλάξει. Όμως στην πολιτική δεν υπάρχει μόνο η επικοινωνία. Υπάρχει και η ουσία. Και ειδικά σε θέματα κρίσιμα για το πολίτευμα και για την θεσμική λειτουργία της δημοκρατίας μας, οφείλουμε όλοι να ενεργούμε με υπευθυνότητα. Ο κύριος Μητσοτάκης διέπραξε μέγα ατόπιμα που επί μήνες διέσυρε το θεσμό της Προεδρίας της Δημοκρατίας και μέγα σφάλμα που επιλέγει να μην ανανεώσει τη θητεία ενός πετυχημένου Προέδρου, του Προκόπη Παυλόπουλου, σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία για τα εθνικά μας θέματα. Ωστόσο, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να τον αντιγράψει ή να τον ακολουθήσει στον ολισθηρό αυτό δρόμο της ανευθυνότητας. Έχω δηλώσει και από το βήμα της Βουλής ότι εγώ ως αρχηγός της αντιπολίτευσης Μητσοτάκης δεν θα γίνω. Δεν θα κάνω δηλαδή αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Και σήμερα δεν πρόκειται να κάνω ό,τι ακριβώς έκανε εκείνος το 2015, που μόνος καταψήφισε τη συνενετική επιλογή του Προκόπη Παυλόπουλου για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Παρά την απαράδεκτη διαχείριση της διαδικασίας της προεδρικής εκλογής από πλευράς του, παρά το προφανές και μεγάλο του σφάλμα να μην ανανεώσει τη θητεία του Προκόπη Παυλόπουλου, εμείς δεν θα προσθέσουμε ένα ακόμα σφάλμα δίπλα στα πολλά σφάλματα του κυρίου Μητσοτάκη. Θα κρατήσουμε και τώρα στάση ευθύνης, όπως έχουμε αποδείξει ότι κρατήσαμε πάντα σε κρίσιμες επιλογές. Και θα δώσουμε τη δυνατότητα η νέα Πρόεδρος της Δημοκρατίας να εκλεγεί με ευρεία πλειοψηφία, καθώς έτσι αρμόζει για όποιον αναλαμβάνει τη βαριά ευθύνη, όπως το Σύνταγμα ορίζει, να είναι για τα επόμενα 5 χρόνια ο εκφραστής της ενότητας του λαού και της δημοκρατίας μας. Η Κατερίνα Σακελαροπούλου αποτέλεσε κορυφαία επιλογή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ
για να διατελέσει η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας, του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πρόταση η οποία τότε καταψηφίστηκε από τον κύριο Μητσοτάκη και τους βουλευτές του. Και δεν ήταν τυχαία η επιλογή μας για τη θέση αυτή, αφού υπήρξε μία εξαίρετη δικαστής που υπηρέτησε με σθένος τη δικαιοσύνη, την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και τη θρησκευτική ουδετερότητα του κράτους. Και δεν δίστασε να συνταχθεί ακόμη και με τη μειοψηφία για να υπερασπιστεί το δικαίωμα των παιδιών των μεταναστών που έχουν γεννηθεί ή έχουν πάει σε ελληνικό σχολείο να αποκτούν την ελληνική ηθαγένεια. Η εκλογή της λοιπόν στο ανώτατο πολιτιακό αξίωμα δεν ακυρώνει μόνο την άθλια προπαγάνδα επί 4,5 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας ότι δήθεν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ χειραγωγούσε την ηγεσία της δικαιοσύνης, αλλά επιβραβεύει και το περιεχόμενο των προοδευτικών αξιών που η ίδια ως δικαστής υπερασπίστηκε. Γνωρίζω, όπως γνωρίζουν όλοι, ότι ο κ. Μητσοτάκης με την πρόταση της Κατερίνας Σακελαροπούλου δεν επιχειρεί μία υπέρβαση, αλλά μία ακόμη επικοινωνιακή τρίμπλα. Φοβάμαι όμως ότι στο τέλος, χωρίς να το καταλαβαίνει ίσως, τριμπλάρει τον ίδιο τον εαυτό. Ακυρώνει το ίδιο του το κόμμα και τον πυρήνα των ακραία συντηρητικών ιδεών που έχει υιοθετήσει. Από τη μεριά μας, η θετική μας ψήφος στην Κατερίνα Σακελαροπούλου δεν είναι μία επικοινωνιακή επιλογή, αλλά μία συνειδητή επιλογή. Γιατί είναι συνδεδεμένη όχι μόνο με τη στάση ευθύνης που επιλέγουμε πάντα απέναντι στους θεσμούς, αλλά είναι συνδεδεμένη και με τις ιδέες και τις αξίες μας, με τη συνέπειά μας. Και στην πολιτική όπως και στη ζωή έχει πάντα μεγαλύτερη αξία η συνέπεια από τα όποια πολιτικά παιχνίδια. Ναι, λοιπόν, και από το ΣΥΡΙΖΑ στην εκλογή της... Ακούσαμε τι είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι, επί της ουσίας από τον ΣΥΡΙΖΑ, με μια πολύ σκληρή ανακοίνωση από πλευράς Αλέξης Τσίπρα. Μίλησε για απόφαση, για ένα ατόπιμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έκανε λόγο για μακρά διάρκεια καλυστείων στο ζήτημα της ονοματολογίας, ενώ τόνισε ότι εγώ δεν θα γίνω Μητσοτάκης ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Παρ' όλα αυτά υπάρχει συνένεση στο πρόσωπο της Κατερίνας Σακελαροπούλου και όπως όλα δείχνουν η ψήφισή της, η διαδικασία που θα γίνει στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα στις 22 του μήνα, όπως αποκάλυψε και το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα υπάρχει ευρεία συνένεση μέσα στη Βουλή και θα ψηφιστεί με παραπάνω ψήφους από αυτούς που έχει το κυβερνών κόμμα. Να πάμε όμως να δούμε εμείς αυτό το σημείο και το τι είπε, να δούμε τι προηγήθηκε αυτή τη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε το τι είπε η ίδια η Κατερίνη Σακελαροπούλου στις πρώτες της δηλώσεις. Λίγη ώρα μετά το διάγγελμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η κυρία Κατερίνη Σακελαροπούλου προχώρησε στην πρώτη της δήλωση μέσω του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, αναφέροντας: «Ευχαριστώ θερμά τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την άκρως τιμητική επιλογή να με προτείνει εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφια για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Πιστεύω ότι με την πρόταση αυτή τιμάται στο πρόσωπό μου τόσο η δικαιοσύνη όσο και η σύγχρονη Ελληνίδα. Με αίσθημα ευθύνης αποδέχομαι την πρόταση και σε περίπτωση εκλογής μου θα αφιερώσω όλες μου τις δυνάμεις ώστε να υπηρετήσω το υψηλό καθήκον όπως ορίζεται από το Σύνταγμα. Θεωρώ αυτονόητο και δηλώνω ότι από αυτή τη στιγμή απέχω από την άσκηση των δικαστικών μου καθηκόντων». Να πάμε να παρακολουθήσουμε και τις πρώτες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για την Κατερίνη Σακελαροπούλου. Και το Σύνταγμα και η πολιτική παράδοση των τελευταίων δεκαετιών αναδεικνύουν το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που προτείνεται από τον Πρωθυπουργό πρέπει να έχει κάποια χαρακτηριστικά ευρύτερης συνένεσης. Αυτό επιδιώξαμε και εμείς από την αρχή. Δεν είναι μέσα στις προδιαγραφές του Συντάγματος και της παράδοσης το στρίμωμα των πολιτικών αντιπάλων, αλλά η δυνατότητα οικοδόμησης μια συνένεση γύρω από το πρόσωπο, το οποίο καλείται να παίξει το ρόλο του ρυθμιστή του πολιτεύματος που επιφυλάσσει το Σύνταγμα. Επομένως, αυτό ήταν το βασικό πνεύμα που πριτάνευσε, σύν τα άλλα χαρακτηριστικά που σας είπα, των συμβολισμών που είναι πολύ σημαντικά. Γυναίκα, νέα εποχή, νέα δεκαετία μετά από μια δεκαετή κρίση. Αυτά τα στοιχεία πιστεύουμε ότι στο πρόσωπο της κυρίας Σακελαροπούλου θα τα αναγνωρίσουν και τα άλλα πολιτικά κόμματα και θα έχουμε μια ευρεία συνένεση.
Οι δηλώσεις έγιναν στην πρωινή εκπομπή του Αντένα και στο Γιώργο Παπαδάκη, στο Καλημέρα Ελλάδα. Εμείς θα αλλάξουμε τώρα τελείως κλίμα. Θα πάμε στην αυτοδιοικητική συζήτηση της ημέρας, να δούμε το σχετικό φιλεράκι και επιστρέφουμε. Επειδή, όπως σας έχω πει από τις αρχές που έχουμε ξεκινήσει αυτή την εκπομπή και ειδικά για αυτή τη σεζόν, καυτό ζήτημα της επικαιρότητας είναι τόσο η καθαριότητα και η καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και φυσικά η ανακύκλωση. Φιλοξενούμε σήμερα στην πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη εδώ στο Attica TV και στις δημοσκοπήσεις τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, του μεγαλύτερου Δήμου της χώρας, τον κύριο Νίκο Αβραμίδη. Καλησπέρα, Αντιδήμαρχε, καλώς ήρθατε. Καλή χρονιά. Πώς έχει κυλήσει η χρονιά, πώς έχει κυλήσει το πρώτο διάστημα αυτής της θητείας, επειδή έχετε μία μακρά εμπειρία στην αυτοδιοίκηση, να μας πείτε αυτό το διάστημα, αυτή η καινούργια δημοτική περίοδος, πώς έχει κυλήσει. Καταρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνούμε και μέσω της εκπομπής σας με τους δημότες, γιατί χρειαζόμαστε και την συμπαράστασή τους και την ενημέρωση προς αυτούς. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι δεν παραλάβαμε μια πολύ καλή κατάσταση και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το λέμε εμείς. Το έχουν εκφράσει οι Αθηναίοι κατά καιρούς. Η Αθήνα, η πρωτεύουσα της χώρας, είναι μια μεγάλη πόλη με πάρα πολλά προβλήματα. Στο κομμάτι της καθαριότητας η εικόνα δυστυχώς δεν ήταν η καλύτερη. Στο πρώτο διάστημα, λοιπόν, τους 3-4 πρώτους μήνες που έχουμε τη διοίκηση και την ευθύνη για τη καθαριότητα της πόλης και της ανακύκλωσης, προσπαθούμε να ανασυντάξουμε λίγο το μηχανισμό της διεύθυνσης, ξεκινώντας κατά κύριο λόγο με δράσεις προγραμματισμένες και σχεδιασμένες. Που μπορώ στην εξέλιξη, στην πορεία της κουβέντας μας να σας αναφέρω. Θα τα συζητήσουμε όλα. Πάντως, φάνηκε από την αρχή που ανέλαβε τα καθήκοντά της η Δημοτική Αρχή και εσείς το βαρύ αυτό χαρτοφυλάκι της καθημερινότητας, όπως συνηθίζω να το λέω. Φάνηκε ότι δώσατε ιδιαίτερο βάρος στο συγκεκριμένο θέμα, μιας και, αν δεν κάνω λάθος, από τις πρώτες επισκέψεις που έκανε ο καινούριος Δημάρχος, ο κύριος Μπακογιάννης, ήταν στο αμαξοστάσιο του Δήμου για να επιβλέψει επί της ουσίας τι γίνεται και στο κομμάτι της καθαριότητας και στο στόλο ουσιαστικά της καθαριότητας. Είναι προτεραιότητα. Και για τον Δήμαρχο είναι κάτι το οποίο το εξέφρασε εξ αρχής και προεκλογικά. Το κομμάτι πολιτισμός και καθημερινότητας έχει να κάνει σε ένα μεγάλο ποσοστό με αυτό που λέμε καθαριότητα. Όσο και να συμμαζέψεις ένα σπίτι, αν δεν είναι καθαρό, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν δείχνει. Είμαστε από την πρώτη μέρα σε επικοινωνία καθημερινή, στηρίζει αυτή την προσπάθεια. Ο προγραμματισμός μας, σας είπα ότι έχει ξεκινήσει με 35 παρεμβάσεις σε γειτονιές. Αναφέρομαι συγκεκριμένα σε πλατείες και πεζοδρόμους στην πόλη. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο τι βασική διαφορά έχει από το παρελθόν. Ότι αυτό γινόταν αποσπασματικά. Τώρα πλέον οι τρεις διευθύνσεις, δηλαδή η διεύθυνση καθαριότητας, η διεύθυνση ηλεκτρολογικού και η διεύθυνση πρασίνου, προγραμματίζουμε, σχεδιάζουμε, μπαίνουμε, το πούμε έτσι απλά, σε μια πλατεία, αλλάζουμε λάμπες, κλαδεύουμε τα δέντρα, βάφουμε τα παγκάκια, βάφουμε τα πίλαρ, απολυμμένουμε, πλένουμε και απολυμμένουμε την πλατεία, τον πεζόδρομο. Άρα γίνεται ολική παρέμβαση. Ακριβώς. Δεν γίνεται μόνο σε ένα σημείο, ακριβώς, είτε καθαριότητα είτε ο φωτισμός. Γίνεται μια συνολική παρέμβαση σε κάθε πλατεία. Η βασική πλατεία. Διαφορά είναι ότι αυτό γίνεται, όπως ακριβώς το καταλάβατε, γίνεται συντονισμένα με ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Κοινώς αποκαθιστούμε μια πλατεία που δυστυχώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις είχαν να μπουν οι διευθύνσεις του Δήμου πάρα πολλά χρόνια. Ξέρετε, η επιλογή, Αντιδήμαρχε, πώς γίνεται? Αυτές οι 35 πλατείες ήταν αιτήματα των πολιτών, ήταν ενδεχομένως, είχατε διαπιστώσει εσείς ότι αυτές έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα? Ακριβώς. Καταρχήν αναφέρομαι και στα 7 δημοτικά διαμερίσματα. Όπως αντιλαμβάνεστε, και οι πλατείες και οι πεζοδρόμοι της πόλης είναι πάρα πολλοί. Ξεκινήσαμε αξιολογώντας τις πλατείες που είχαν άμεση ανάγκη. Έτσι, προφανώς. Τα μηνύματα έρχονται από τους δημότες και συνεχίζουν να έρχονται. Όλοι θέλουν να πάμε σε όλες τις πλατείες. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν είναι εφικτό. Παρ' όλα αυτά, ήδη έχουμε κάνει 35 παρεμβάσεις. Γίνονται 3 με 4 παρεμβάσεις τη βδομάδα. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο βέβαια οφείλω εδώ και να ευχαριστήσω και τους εργαζόμενους διεύθυνσης καθαριότητας, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, χωρίς τους εργαζόμενους. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις. Οπότε φαντάζομαι αυτό θα συνεχιστεί. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όταν μιλάμε για καθημερινότητα, ότι ενδεχομένως και αυτές οι 35 πλατείες να μην μένουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στην κατάσταση που τις φαίνεται εσείς μετά την παρέμβαση. Κοιτάξτε, ο προγραμματισμός μας είναι, προφανώς και οι παρεμβάσεις συνεχίζονται κάθε εβδομάδα και θα συνεχίζονται. Αυτό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε είναι το εξής. Δεν θέλουμε η επέμβασή μας σε μια πλατεία ή σε ένα σημείο της πόλης να είναι είδηση. Θέλουμε στο επόμενο πεντάμινο εξάμηνο, με έναν προγραμματισμό, με προμήθεια μηχανημάτων, με εξυγχρονισμό και στον οδοκαθαρισμό και στην αποκομιδή, αυτό να είναι η κανονικότητα, δηλαδή να είναι η καθημερινότητα. Πήγα προηγουμένως να σας πω ότι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα για την πόλη που έχει να κάνει με την καθαριότητα
είναι ότι η πόλη, η Αθήνα, έχει να πληθεί πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Επιμένω στο θέμα πληθύσματος, γιατί όσο και να βελτιώσει τον καθαρισμό, την αποκομιδή, είναι πάρα πολύ σημαντικό το πεζοδρόμιο να πλένεται, να απολυμαίνεται. Και όταν λέω να πλένεται, δεν μιλάω για ένα απλό ψέκασμα που παίρνει και παλιά του βιτιοφόρο και έρχεται λίγο νερό. Μιλάω για σαπούνια, μιλάω για χημικά, δηλαδή να γίνεται ουσιαστική δουλειά και αυτό θα φανεί στους επόμενους μήνες το αποτέλεσμά του. Σε τι κατάσταση βρήκατε το στόλο της καθαριότητας και σας ερωτώ, γιατί φαντάζομαι ότι όσο επαρχιωμένος είναι ο στόλος, τόσο πιο δύσκολος είναι ο αγώνας που έχετε να κάνετε κι εσείς. Και επαρκεί αυτός ο στόλος σήμερα και το προσωπικό, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ο στόλος δεν ήταν στην καλύτερη κατάσταση. Οφείλω όμως να πω εδώ, γιατί ο Δήμος έχει συνέχεια, ότι είναι σε εξέλιξη μια προμήθεια η οποία έχει γίνει από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Στους επόμενους τρεις μήνες θα παραλάβουμε αρκετά οχήματα. Εξειδικεύω λέγοντας ότι τα οχήματα αυτά είναι και απορριμματοφόρα. Είναι ένας μεγάλος αριθμός πληστικών μηχανημάτων. Είναι, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, 35 πληστικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία εμείς οφείλουμε να αξιοποιήσουμε. Βρήκαμε, παραδείγματος χάρη, 10 καδοπλυντήρια. Καδοπλυντήρια τα μηχανήματα που πλύνουν τους κάδους. Παρ' όλα αυτά, δυστυχώς αυτά τα καδοπλυντήρια δεν είχαν βγει στους δρόμους. Αυτή τη στιγμή, εδώ και 4 μήνες, έχουμε πλύνει το σύνολο των κάδων και είμαστε στη δεύτερη φάση. Όπως αντιλαμβάνεστε, το κάδος είναι κάτι το οποίο δέχεται τα απορρίμματα και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, να πλένεται. Θέλω να πω λοιπόν ότι περιμένουμε, τρέχει η προμήθεια των νέων μηχανημάτων. Παρ' όλα αυτά, όλα χρειάζονται προγραμματισμό και σχεδιασμό. Πόσο δύσκολο είναι το στοίχημα της καθαριότητας για ένα Δήμο όπως είναι η Αθήνα? Δεν μιλάμε για μια πόλη συνηθισμένη, για μια πόλη μικρή, όχι μόνο πληθυσμιακά. Μιλάμε για μια πόλη που διέρχεται πάρα πολλοί κόσμος, που επισκέπτεται πολλοί κόσμος και που έχει και πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό. Κοιτάξτε, το στοίχημα είναι αρκετά δύσκολο. Και η αλήθεια είναι ότι στο παρελθόν είχαν γίνει πολλές προσπάθειες ή τέλος πάντων είχαν γίνει μεγαλοεπίβολες εξαγγελίες ότι αυτό θα επιτευχθεί. Εμείς έχουμε ξεκινήσει σε ένα πάρα πολύ καλό ρυθμό και δεν σας το λέω από τη δική μας την πλευρά, σας λέω και τα μηνύματα που λαμβάνουμε από τους πολίτες. Στους επόμενους 6 μήνες θα κριθεί ίσως το 50% αυτών το οποίο έχουμε υποσχεθεί στους δημότες και μιλάμε αυτό που σας είπα, το να μπορέσουμε να βγάλουμε τα μηχανήματα στους δρόμους, να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε το κομμάτι ανακύκλωση που πιστεύω θα μου δοθεί ευκαιρία να πούμε δύο λόγια μετά. Αυτό θα είναι ξεχωριστό κομμάτι στην εκπομπή. Θα σας πω όμως ότι ό,τι προσπάθεια και γίνει από το Δήμο, το σημαντικότερο είναι να επικοινωνήσουμε το Δημότη, να τον ενημερώσουμε και να ζητήσουμε και τη δική του βοήθεια σε όλα αυτά. Ο Δημότης της Αθήνας, και δεν έχει να κάνει μόνο με το Δήμο της Αθήνας, ίσως για όλους τους Δήμους. Η ευαισθητοποίηση των δημοτών. Ακριβώς. Είναι... Η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση. Ο Δημότης από μόνος του με πάρα πολύ απλά πράγματα μπορεί να βελτιώσει την εικόνα της πόλης ένα 20-30% αύριο το πρωί. Πώς λειτουργούν μέχρι σήμερα οι δημότες? Και δεν αναφέρομαι τώρα, δεν θέλω να επικεντρωθούμε σε περιοχές που ξέρουμε ότι είναι δύσκολες περιοχές και εκεί πέρα υπάρχουν γενικότερα προβλήματα, δεν είναι μόνο. Αναφέρομαι γενικότερα. Ο Δημότης της Αθήνας έχει ευαισθητοποιηθεί, ενδιαφέρεται όταν βλέπει, ας πούμε, για παράδειγμα, κάνετε μία παρέμβαση και βλέπει μία πλατεία που για πολύ καιρό την έβλεπε σε μία άθλια κατάσταση. Πώς συμπεριφέρεται, την κρατάει, βοηθάει να παραμείνει έτσι? Η αλήθεια είναι ότι έχει ευαισθητοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Εμείς όμως χρειαζόμαστε τη βοήθειά του ακόμα περισσότερο. Και τι θέλω να πω, ότι ανεξάρτητα την ευαισθητοποίηση του Δημότη, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια ο Δημότης δεν εμπιστευόταν τον Δήμο. Που σημαίνει ότι τώρα βλέπει μία προσπάθεια. Και σε αυτή την προσπάθεια στέκεται δίπλα. Όσο βλέπει το Δήμο λοιπόν να βελτιώνει την εικόνα της πόλης, θεωρώ δεδομένο ότι και αυτό θα είναι δίπλα μας. Παραδείγματος χάρη, ένα σημαντικό θέμα σε όλες τις πόλεις, ειδικότερα στην Αθήνα, το θέμα με τα κατοικίδια. Περνάς από έναν πεζόδρομο, από έναν δρόμο το πρωί 7,5-8 ώρα που έχει περάσει ο καθαριστής και είναι σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Όταν αρχίζει ο κόσμος να βγαίνει έξω με τα σκυλάκια, εκεί θέλουμε τη βοήθειά του. Νομίζω ότι υπάρχει βελτίωση, αλλά χρειαζόμαστε ακόμα μεγαλύτερη. Ήθελα να σας ρωτήσω, Αντιδήμαρχε, όταν αρχές Σεπτέμβρη έγινε η ανακοίνωση των προσώπων που θα στελεχώσουν τις αντιδημαρχίες, πώς σας φάνηκε όταν ακούσατε ότι θα είστε ο αντιδήμαρχος της καθαριότητας? Και το λέω γιατί είναι ευαίσθητος τομέας, είναι δύσκολος τομέας, ενδεχομένως σε πολλές περιπτώσεις και οι ίδιοι κάτοικοι, όταν βλέπουν κάτι στραβό ή δεν τους αρέσει στην περιοχή τους, πηγαίνουν στον αντιδήμαρχο που είναι από τους πρώτους που θα δούνε. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είναι ευθύνη μεγάλη. Δεν θα μπορούσα όμως σε καμία περίπτωση να μπω σε άλλη σκέψη από τη στιγμή που μου το ζητάει ο ίδιος ο Δήμαρχος και είναι ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα που αφορά και τον ίδιο και τη λειτουργία της πόλης. Το σημαντικότερο όμως στο κομμάτι καθαριότητα είναι ότι αυτό που προγραμματίζεις το βλέπεις. Και εμένα μου αρέσει η δημιουργία, είναι πολύ σημαντικό.
Θέλω να πάμε τώρα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, θα μου επιτρέψετε, γιατί δεν θέλω, θέλω αμέσως μετά να μιλήσουμε για το κομμάτι της ανακύκλωσης, Φίλιο. Γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε για ανακύκλωση στην Αττική, αν δεν είναι μέσα φυσικά ο μεγαλύτερος Δήμος της Αττικής, που έχει και το μεγαλύτερο ποσοστό απορριμμάτων. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγα λεπτά είμαστε και πάλι εδώ. Επιστροφή λοιπόν εδώ στις δημοσκοπήσεις για το δεύτερο μέρος της συζήτησής μας με τον κύριο Νίκο Αβραμίδη, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, και θα επικαλεστώ το δεύτερο κομμάτι της ιδιότητάς του, την ανακύκλωση. Θα ήθελα, επειδή θεωρώ ότι είναι από τα σημαντικότερα θέματα που έχει να αντιμετωπίσει κάθε περιφερειακή αρχή αλλά και οι δημοτικές αρχές, και δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για ανακύκλωση στην Αττική αν δεν δούμε τι γίνεται στο Δήμο Αθηναίων, σε ποιο επίπεδο βρίσκεται τώρα η ανακύκλωση και ποια είναι τα επόμενα βήματα που θέλετε να γίνουν? Η αλήθεια είναι ότι η ανακύκλωση είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Μπορώ να σας δώσω ένα νούμερο, ότι από τις 320.000 τόνους απορριμμάτων που μαζεύουμε από το Δήμο Αθηναίων, μόνο το 5% είναι ανακυκλώσιμα υλικά, πηγαίνει για ανακύκλωση. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολύ. Πολύ χαμηλό. Πάρα πολύ χαμηλό. Προφανώς και αυτό έχει εξήγηση και έχει απάντηση. Να σου πούμε απλό παράδειγμα, ας πούμε ότι λείπουν σήμερα τουλάχιστον 2.500 μπλε κάδοι από την πόλη. Όπως αντιλαμβάνεστε, ότι από τη στιγμή που λείπει ο πλε κάδος που δεν πάει το ανακυκλώσιμο, πού θα πάει στον οργανικό και αυτό χάνεται. Και συνήθως ο πολίτης δεν μπαίνει και στη διαδικασία να ψάξει που υπάρχει, ακριβώς. Θέλει κάτι να υπάρχει κοντά. Ακριβώς. Καταρχήν είμαστε σε επικοινωνία και σε επαφή με την ελληνική εταιρεία αξιοποίησης ανακύκλωσης, μιλάμε για τους μπλε κάδους. Στον επόμενο μήνα θα υπογράψουμε μια νέα συμφωνία, όπου θα αναφέρεται και σε νέα απορριμματοφόρα, αλλά και κατά κύριο λόγο σε προμήθεια μπλε κάδων που θα μπουν σε διάφορα σημεία της πόλης, μαζί με νέους οργανικούς. Που ξέχασα να σα πω προηγουμένως, ότι λείπουν και 3.500 οργανικοί κάδοι από την πόλη. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό που μόνο είναι ένα κομμάτι το οποίο θα αναβαθμίσει το θέμα της ανακύκλωσης. Τώρα, το σημαντικό το κομμάτι όμως είναι το θέμα της επικοινωνίας, το θέμα της παιδείας. Τρέχουμε ένα πρόγραμμα στις επόμενες 15 μέρες. Ξεκινάμε με τα σχολεία του Δήμου Αθηναίων, όπου προσπαθούμε να περάσουμε, να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει, και ειδικά στα παιδιά, όπου το παιδί θα βάλει την είδηση και στο σπίτι, τι σημαίνει η ανακύκλωση και πόσο σημαντική είναι για τις μέρες μας. Το τρίτο σημαντικό κομμάτι είναι ότι προχωράμε σε συνεργασία και με την περιφέρεια. Το Σάββατο, μάλιστα, υπάρχει ένα ραντεβού του Περιφερειάρχη του κ. Πατούλη με τον Δήμαρχό μας, τον Κώστα Παγωγιάννη, για να δούμε το κομμάτι βιοαπόβλητα. Εμείς είμαστε από τους πρώτους Δήμους που τρέχει ένα πρόγραμμα βιοαπόβλητων. Το τρέχουμε με τις λαϊκές, με μεγάλα ξενοδοχεία και με κάποια καταστήματα γενικού ενδιαφέροντος. Έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Είναι μικρό, αλλά συζητάμε με την περιφέρεια για την προμήθεια. Είναι ένα πρώτο βήμα. Ακριβώς, ένα πρώτο βήμα. Αυτό που έχει ξεκινήσει τους τελευταίους. Αυτό το βρήκαμε, είχε ξεκινήσει, το οργανώνουμε λίγο καλύτερα. Σε συνεννόηση με την περιφέρεια, περιμένουμε να πάρουμε απορριμματοφόρα και κάποιους κόκκινους κάδους. Σε συνεννόηση λοιπόν και με τα ξενοδοχεία και με το προϊόν, ξέρετε, των λαϊκών των δικών μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Ό,τι μένει, το μαζεύουμε, είναι οργανικό και πηγαίνει, είναι καθαρό βιοαπόβλητο. Ήθελα όμως να σας πω το εξής, το οποίο το είπατε και εσείς νωρίτερα. Όλο αυτό το κομμάτι που λέγεται ανακύκλωση, ο Δημότης αυτή τη στιγμή δεν το εμπιστεύεται. Δηλαδή πιστεύει ότι η ουσιαστική ανακύκλωση δεν γίνεται και δεν γίνεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να επικοινωνήσουμε, να του δώσουμε να καταλάβει τι σχεδιάζουμε, και ο Δημότης είναι ο βασικός αιμοδότης αυτής της προσπάθειας, της ανακύκλωσης, ώστε να μάθει να διαχωρίζει τα απορρίμματα και να βοηθήσει και εμάς να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Γιατί θεωρείτε ότι είμαστε τόσο πίσω στο κομμάτι της ανακύκλωσης? Είναι η μεγαλύτερη ευθύνη, ή μάλλον πώς επιμερίζονται οι ευθύνες? Φταίει ο Δημότης που δεν έχει ενημερωθεί? Φταίνε οι δημοτικές και περιφερειακές αρχές που ενδεχομένως το είχαν λίγο το θέμα χαμηλά στην ατζέντα, να το πω πιο κόσμια? Κοιτάξτε, από παραδείγματα που εσείς γνωρίζετε από το ρεπορτάζ, υπάρχουν δήμοι και στην Αττική αλλά και εκτός Αττικής που έχουν κάνει σοβαρά βήματα μπροστά. Που σημαίνει λοιπόν ότι είναι καθαρά θέμα οργάνωση. Δηλαδή, από όσο γνωρίζω, και ο Δήμος Βούλας και ο Δήμος Γλυφάδας και κάποιοι περιφερειακοί δήμοι έχουν προχωρήσει αρκετά. Ο Δημότης δεν εμπιστευόταν ότι αυτό το οποίο έκανε, δηλαδή η σακούλα που μάζευε με το αλουμίνιο ή με το γυαλί ή με το χαρτί, έφτανε στον προορισμό της, και σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν έφτανε. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε τώρα είναι να το οργανώσουμε και βγαίνοντας στον Δημότη να τον βεβαιώσουμε, να καταλάβει και να δει και μετρήσιμα, να δει και νούμερα, ότι αυτή η προσπάθεια που κάνει εκείνο στο σπίτι του έχει αποτέλεσμα. Και το ανακυκλώσιμο φτάνει στη σωστή πηγή. Αναφέρατε πριν, Αντιδήμαρχε, για έλλειψη κάδων. Είναι ένα κομμάτι, μια πληγή, και το γεγονός ότι έχουμε τρομερή γραφειοκρατία. Δηλαδή, φαντάζομαι, για να μπείτε εσείς σε μια διαδικασία να κάνετε μια προκήρυξη τώρα για να πάρετε κάδους,
Και το λέω και έχει ιδιαίτερη αξία να μας το πείτε εσείς αν ισχύει ή όχι, επειδή έχετε μακρά εμπειρία στην αυτοδιοίκηση. Είναι ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να τους δουν οι πολίτες στο δρόμο. Εστιάζεται σε ένα σημαντικότατο θέμα που είναι η γραφειοκρατία, ό,τι έχει να κάνει με τις προμήθειες γενικά του ελληνικού δημοσίου αλλά και των Δήμων. Στην προκειμένη περίπτωση, δυστυχώς, η κατάσταση η οποία παραλάμβανε ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Θα σας πω ένα αριθμό λοιπόν ότι από τις 13.000 κάδους που έπρεπε να υπάρχουν στο Δήμο της Αθήνας, υπήρχαν μόνο 6.500. Όπως αντιλαμβάνεστε, το σκουπίδι, είτε έχει να κάνει με να κυκλώσει με το ημιοργανικό, πήγαινε στον δρόμο. Αυτό από μόνο του είναι ένα τεράστιο θέμα. Είμαστε στη διαδικασία προμήθειας. Πιστεύω ότι ξεκινώντας από τα μέσα Φεβρουαρίου, αυτή τη στιγμή τρέχουμε τη μελέτη επανατοποθέτησης και χωροθέτησης των κάδων. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο κάδος από μόνος του δεν λέει κάτι. Πρέπει να γίνεται μια σοβαρή μελέτη μετά από πάρα πολλά χρόνια στο Δήμο της Αθήνας, ώστε το πού θα μπει, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί είτε την πολυκατοικία είτε καταστήματα κοινωνικού ενδιαφέροντος. Τέλος Φεβρουαρίου, λοιπόν, πιστεύω θα είμαστε έτοιμοι να τοποθετήσουμε τους κάδους. Προχωράει η μελέτη, θα φτιάξουμε τα νέα δρομολόγια αποκομιδής και να μπορέσουμε να συμμαζέψουμε όλη αυτή την κατάσταση. Πριν από τις εκλογές, όταν είχαμε δει τότε, θα σας πάω λίγο πίσω, τις υποψηφιότητες των επικεφαλής των συνδυασμών, όλοι είχαμε πει ότι περιμένουμε ένα πολύ καλό κλίμα στα Δημοτικά Συμβούλια. Αποτυπώνεται αυτό, υπάρχει καλό κλίμα, υπάρχει συνενετικό κλίμα στα Δημοτικά Συμβούλια της Αθήνας? Μπορώ να σας βεβαιώσω ότι υπάρχει. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι μετά από αρκετά χρόνια, γιατί έχω άλλες δύο θητείες στο Δήμο της Αθήνας, οπότε έχω εμπειρία και από παλιότερες εποχές, υπάρχει και κλίμα συνένεσης και το σημαντικότερο είναι ότι υπάρχει κλίμα συνεννόησης. Ξέρετε, τα προβλήματα δεν έχουν να κάνουν ούτε με κόμματα, ούτε με ιδεολογίες. Τα προβλήματα της πόλης, η αυτοδιοίκηση, και νομίζω ότι τα πρόσωπα και ο Δήμαρχος μας, αλλά και ο κ. Ηλιόπουλος και ο κ. Γερουλάνος και ο κ. Σοφιανός, αποτυπώνουν στην καθημερινότητα. Είναι κοινά. Και σε κορυφαία ζητήματα, όπως είναι και το κομμάτι καθαριότητα, ανακύκλωση, έχω πάρα πολύ καλή συνεργασία με όλους τους συναδέλφους της αντιπολίτευσης. Προφανώς και τους ενημερώνω και σε πάρα πολλές περιπτώσεις δέχομαι και προτάσεις και ιδέες και από τους ίδιους. Είχαμε συζητήσει και το προηγούμενο διάστημα με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή θέματα όπως ήταν ο σταθμός μεταφόρτωσης, για παράδειγμα. Αυτά προχωρούν, γιατί θυμάμαι ότι ήταν ένα θέμα το οποίο ήταν ψηλά στην ατζέντα της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, αλλά ήταν τόσο μεγάλη η γραφειοκρατία που, αν δεν κάνω λάθος, δεν κατάφερε να το ολοκληρώσει. Κοιτάξτε, εμείς παραλάβουμε με το συγκεκριμένο έργο σε ό,τι έχει να κάνει το κομμάτι σχεδιασμού και ένταξης. Η αλήθεια είναι ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή παιδεύτηκε πολύ σε συνεργασία με την προηγούμενη κυβέρνηση για να μπορέσει να εντάξει αυτό το έργο. Υπήρχε μια αντίθεση, τέλος πάντων προχώρησε. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να λύσουμε σοβαρά γραφειοκρατικά θέματα με ιδιοκτησίες μεταξύ ΔΕΗ, ΔΕΔΙΕ και κάποια άλλα θέματα, ώστε να μπορέσει το έργο να προχωρήσει. Είναι κάτι όμως που θα γίνει και θα μας λύσει και πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα. Εμείς έχουμε έναν υποτυπώδη σταθμό μεταφόρτωσης που έχει βοηθήσει την διαδικασία μεταφόρτωσης και επίσπευση, το πω έτσι. Όπως αντιλαμβάνεστε, όταν προχωρήσει αυτό το έργο και ολοκληρωθεί, θα λύσουμε ακόμα σημαντικότερα θέματα. Οπότε, συνοψίζοντας τα λεγόμενα σας, θεωρείτε ότι το νούμερο ένα πρόβλημα της αυτοδιοίκησης σήμερα είναι η γραφειοκρατία? Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι. Η γραφειοκρατία, αλλά αυτό που τονίσαμε και οι δύο προηγουμένως, και η επικοινωνία του Δήμου, της αυτοδιοίκησης με τον Δημότη. Χρειαζόμαστε συμμετοχή. Όσα χρόνια ασχολούμαι, το λέω από την πρώτη μέρα, ότι ο Δημότης, επιμένω, μπορεί να βοηθήσει και να αλλάξει την εικόνα της πόλης με πάρα πολλά πράγματα. Η ευθύνη από την πλευρά του Δήμου όμως να τον πείσει ότι η προσπάθεια αυτή θα έχει αντίκρισμα. Πώς μπορεί να το κάνει αυτό, πώς μπορεί να γίνει? Γιατί φαντάζομαι ότι και εσείς ως Δημοτική Αρχή θέλετε άμεσα αποτελέσματα, δεν έχετε το χρονικό περιθώριο. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Ένα από τα σημαντικά θέματα της πόλης είναι τα εγκαταλειμμένα μηχανάκια και αυτοκίνητα. Καθίσαμε, καταγράψαμε, αυτή τη στιγμή περίπου είχαμε καταγεγραμμένα στη διεύθυνση 800 εγκαταλειμμένα μηχανάκια. Με έναν απλό προγραμματισμό, στο μήνα που τρέχει τώρα, θα μαζέψουμε τα 500 από τα 800. Ζητήσαμε λοιπόν στο δελτίο τύπου, ενημερώνοντας το Δημότη ότι έχει ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια, να επικοινωνήσει μαζί μας και να μας εντοπίσει σημεία που υπάρχουν εγκαταλειμμένα μηχανάκια. Μπορώ να σου πω ότι μέσα σε 10 μέρες έχουμε 350 εντοπισμούς από τους Δημότες. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί όταν βλέπει ο Δημότης ότι γίνεται κάτι σημαντικό, γίνεται μια ουσιαστική προσπάθεια, συμμετέχει και συμπαρίσταται σε αυτή την προσπάθεια. Τι θεωρείτε ότι είναι το διαφορετικό που έχει συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή της Αθήνας σε σχέση με τις προηγούμενες? Κοιτάξτε, το σημαντικότερο είναι ότι έχουμε ξεκινήσει και με πρόγραμμα και σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός νομίζω είναι το σημαντικότερο κομμάτι. Να ξέρεις πού πας, τι θέλεις να κάνεις και πώς θα το κάνεις.
Επίσης, το θέμα που είπαμε για τους κάδους, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Αθήνα πέρα από τους διαγωνισμούς και τις διαδικασίες είναι ότι υπάρχουν τα σπασίματα, τα καψίματα, υπάρχουν αυτά που συμβαίνουν στο κέντρο. Είναι και αυτό ένας παράγοντας που πρέπει να λυθεί για να επιταχύνει περισσότερο το έργο σας. Προφανώς, από τους 6.500 κάδους που λείπουν από την πόλη, σε ένα μεγάλο κομμάτι είναι από φθορές. Είτε είναι από επεισόδια στο κέντρο της πόλης, είτε ακόμα και από κλοπές, γιατί σε πολλές περιπτώσεις η μεταλλική κάδη, ξέρετε, γίνεται scrap. Υπάρχει μια διαδικασία. Προφανώς το κομμάτι αστυνόμευσης ευρύτερα και η βελτίωση της καθημερινότητας σε ό,τι έχει να κάνει αυτό θα μας βοηθήσει να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε πολύ καλύτερα το κομμάτι καθαριότητα. Θα επικαλεστώ τώρα αντιδήμαρχη για την άλλη σας ιδιότητα. Είστε και αρμόδιος αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Πόσο θωρακισμένη είναι η Αθήνα? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και από τον Νίκο τον Χαρδαλιά και σε αυτό το κομμάτι χρειάζεται οργάνωση. Στους 4 μήνες έχουμε κάνει πάμπολες συναντήσεις και σε επίπεδο περιφέρειας και σε επίπεδο Δήμου, όπου είμαστε προετοιμασμένοι για πάνε ενδεχόμενο. Όλα είναι θέμα προετοιμασίας. Τι είναι η αυτοδιοίκηση για σας? Η αυτοδιοίκηση είναι η μεγάλη μου αγάπη. Γιατί κάποιος να ασχοληθεί δηλαδή με την αυτοδιοίκηση? Αξίζει να ασχοληθεί για τον απλούστο λόγο του δίνει τη δυνατότητα εν αντιθέσει με την κεντρική πολιτική σκηνή αυτό που ονειρεύεται, που σχεδιάζει, να μπορεί να το κάνει πράξη πολύ πιο εύκολα. Είστε σαφείς. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ. Είναι η πρώτη συζήτηση συνέντευξης που κάνουμε στο τηλεοπτικό αέρα του Attica TV και στις δημοσκοπήσεις. Θεωρώ ότι θα ακολουθήσουν και άλλες. Θα είμαστε κι εμείς δίπλα σας, γιατί όπως είπατε κι εσείς, ένα κομμάτι είναι και η ευαισθητοποίηση του κοινού και νομίζω αυτό μπορούν να προσφέρουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και σας ευχόμαστε φυσικά και καλή χρονιά στο δύσκολο έργο σας. Καλή χρονιά με υγεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Εμείς θα μείνουμε στο κομμάτι της αυτοδιοίκησης. Θα πάμε να παρακολουθήσουμε για ένα θέμα το οποίο έχουμε ασχοληθεί ιδιαίτερα και είναι το Κέντρο Υγείας Μεγάρων. Τι είπε προσκεκλημένος εδώ στην εκπομπή ο κύριος Γρηγόρης Σταμούλης, ο Δήμαρχος Μεγάρων, για την 24ωρη λειτουργία αλλά και τους αστερίσκους που έχει για αυτή τη λειτουργία. Είναι αλήθεια ότι μετά την καταιγίδα ήρθε η νηνεμία. Η καταιγίδα ήταν το εξάμηνο που το Κέντρο Υγείας υπολειτουργούσε. Δεν είναι αυτό που λένε ότι έκλεισε, δεν έκλεισε κατά κρίβεια, αλλά λειτουργούσε Δευτέρα μέχρι Παρασκευή ώρες γραφείου, 8-3. Τα θέματα υγείας όμως δεν μπαίνουν σε πρόγραμμα και νομίζω ότι σε μια τοπική κοινωνία τα κέντρα υγείας που εξυπηρετούν την πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη των πολιτών είναι λίαν απαραίτητα, γιατί σε αυτά προστρέχει ο πολίτης σε οτιδήποτε έκτακτο του συμβεί και αυτό είναι το πιο δύσκολο. Τα έκτακτα περιστατικά που θα συμβούν το απόγευμα, που θα συμβούν τη νύχτα, που θα συμβούν το Σαββατοκύριακο. Αυτή λοιπόν η πολυλειτουργία για ένα εξάμηνο του Κέντρου Υγείας είχε δημιουργήσει τεράστια ανησυχία και είχε δημιουργήσει και το αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες, γιατί το μεγαλύτερο αγαθό είναι η υγεία. Αν χάσει την υγεία, όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Κάναμε πολύ αγώνα και βοήθησαν πάρα πολύ σε αυτή την προσπάθεια και νομίζω ότι τώρα που επαναλειτουργεί κανονικά σε 24ωρη βάση, 22 βέβαια ημέρες το μήνα, δεν θα λειτουργεί 24ωρο όταν εφημερεύει το θριάσιο. Βέβαια η επιδίωξη είναι να λειτουργήσει και τις 30 μέρες του μήνα, όχι μόνο τις 22, γιατί και που εφημερεύει το θριάσιο είναι πάλι μια είναι ικανή απόσταση, σας. Το θέλουμε το Κέντρο Υγείας. Γιατί είναι μεγάλος ο αριθμός του πληθυσμού και το καλοκαίρι υπερδιπλασιάζεται. Επομένως, είναι μεγάλη ανάγκη να λειτουργεί συνεχώς το Κέντρο Υγείας. Οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την πολυλειτουργία είναι η μικρή στελέχωση σε ιατρικό προσωπικό. Και τους αστερίσκους που έβαλα είναι ότι έγινε μια προσπάθεια και πρέπει να ευχαριστήσουμε και τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Υγείας και τον Διοικητή και τον Υποδιοικητή της Δευτέρας Υγειονομικής Περιφέρειας που όντως ασχολήθηκαν σοβαρά και γι' αυτό έδωσαν τη λύση. Οι αστερίσκοι μπαίνουν γιατί δεν είναι οριστική η λύση, γιατί ακόμα το προσωπικό είναι οριακά. Δηλαδή το παραμικρό να συμβεί μια αναρωτική άδεια ή κάποιος γιατρός για να φύγει είναι οριακά και απόδειξε ότι δεν λειτουργεί και τις 30 μέρες οπότε. Στελεχώθηκε δηλαδή, αλλά θέλετε και άλλα το μαγείο να στελεχωθεί ναι, πλήρως. Είναι οριακό και έχουν βρει και λύσεις έτσι ενδιάμεσες που είναι μικρές διάρκειες. Θα λυθεί το πρόβλημα όταν έχει την κανονική στελέχωση το Κέντρο Υγείας, να μην έχουμε το φόβο ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να υπολειτουργήσει και να κλείσει. Λοιπόν,
Πάμε και στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Δέσποινα Ζουρδάκου είναι μαζί μας. Όπως είχαμε προαναγγείλει και τη Δευτέρα και σήμερα θα συζητήσουμε την υπόθεση, επειδή επί της ουσίας είναι η διαδικασία, η δίκη είναι σε εξέλιξη σχετικά με την άτυχη φοιτήτρια, την Ελένη Τοπαλούδη. Αυτό που ήθελα να συζητήσουμε, Δέσποινα, αφού σε καλωσορίζω φυσικά, είναι το γεγονός αν θεωρείς, πριν πάμε βέβαια στις πληροφορίες που έχουν βγει από τη συγκεκριμένη υπόθεση, αν θεωρείς ότι τέτοιου είδους υποθέσεις, οι οποίες επί της ουσίας απασχόλησαν και απασχολούν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και βλέπουμε συνεχώς λεπτομέρειες προς τα έξω, αν θεωρείς ότι μπορούν να βρουν μιμητές, αν μπορούν κάποιοι δηλαδή, βλέποντας ή μαθαίνοντας τη μεθοδολογία κάποιων, να λειτουργήσουν με τον ίδιο τρόπο. Ένα τόσο σκληρό έγκλημα, το οποίο έχει συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία, δεν θα μπορούσε να μείνει απαρατήρητο. Υπάρχουν όμως και άτομα, ειδικά νεαροί, οι οποίοι βασίζονται στη σκληρότητα και στη μαγιά, δυστυχώς, και όχι στο διάλογο και στο άνω θρόσκο, οι οποίοι μπορεί να μιμηθούν σε κάποια άλλη περίπτωση, με κάποια άλλη κοπέλα. Έτσι, εδώ βλέπουμε και κοπέλες αμαία οι οποίες έχουν κακοποιηθεί, λοιπόν, έχουν πέσει θύματα. Δυστυχώς, κάποιοι μιμούνται και θεωρούν ότι η σκληρότητα και το να έχεις δύναμη στα χέρια και στα πόδια σου είναι τρόπος ζωής και υπάρχουν ομάδες νεαρών, και αυτό το έχουμε δει και μέσα από το σοφρονιστικό κατάστημα του Αυλώνα, οι οποίοι ασκούν βία στο ασθενές φύλο, το οποίο το θεωρούν και κατώτερο. Δηλαδή πρέπει να δούμε τα αίτια και τους παράγοντες που οδηγούν σε τέτοιες βίες και συμπεριφορές από νεαρά αγόρια 20-22 χρόνων. Το πολιτισμικό υπόβαθρο του βιασμού. Γιατί η γυναίκα στην Ελλάδα βιάζεται, είναι στις υποχρεώσεις της. Και πολλοί λένε καλά έπαθε, τα ήθελε. Υποχρεώσεις εντός εισαγωγικών. Ναι, εντός εισαγωγικών, ναι. Όταν κάτι γίνεται και η γυναίκα καταγγέλει την κακοποίησή της ή το βιασμό της, βλέπεις ότι παίρνουν το μέρος των θητών, των ανδρών, γιατί είναι άνδρες και γιατί ο άνδρας είναι άνδρας και πρέπει έτσι να είναι σκληρός και μόνο μέσα από τη βία αναδεικνύεται όλο αυτό το προφίλ. Βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρχε κάποιος, τουλάχιστον δεν φάνηκε κάποιος να βγήκε προς τα έξω και να υπερασπίστηκε πέραν των φυσικών υπερασπιστών που είναι οι συνήγοροι, να υπερασπίστηκε τους δύο δράστες. Όχι, εξηγούμε τώρα το υπόβαθρο του βιασμού. Γενικότερα στην Ελλάδα, γιατί είναι καθαρά θέμα κοινωνίας, καθαρά θέμα παιδείας, θέμα πατριαρχικής κοινωνίας. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Κατά πόσο δηλαδή ο άνδρας, το αγόρι, ο νεαρός, είναι ανώτερος από το κορίτσι και δικαιολογείται κάθε βίαιη συμπεριφορά γιατί είναι αγόρι. Και κατά πόσο η κοπέλα όταν αμήνεται, αντιδρά, μιλάει και θέλει να πει όχι, να αποφύγει ή να μην δεδεχτεί, τότε όχι μόνο κακοποιείται, λασπολογείται, λοιπόν, και είναι αυτή που δεν είναι ποιοτική και αυτή που φταίει για όλα. Δηλαδή η γυναίκα φταίει για κάποιες συμπεριφορές. Αυτό είναι το υπόβαθρο, έτσι, του βιασμού στην Ελλάδα, στην Ευλάπα. Γι' αυτό βλέπουμε ότι έχουμε πολλά βία περιστατικά κατά γυναικών. Και λέμε ότι σε μια ευρωπαϊκή χώρα δεν μπορεί η γυναίκα να κακοποιείται και μέσα στα πλαίσια της οικογένειας, ενδοοικογενειακή βία, και όταν έχεις ένα σύντροφο, ένα φίλο, ή όταν είσαι σε μια παρέα. Και δυστυχώς αυτή η συμπεριφορά υιοθετείται από νεαρά άτομα, από αγόρια, τα οποία έχουν μάθει να είναι βία, γιατί αυτό είναι άκρως ανδρικό. Όλα αυτά εντός εισαγωγικών. Βλέπουμε δηλαδή το προφίλ του θήτη, των θητών, των νεαρών. Υπάρχουν αρκετοί νεαροί οι οποίοι δυστυχώς επιλέγουν τέτοιες συμπεριφορές. Ότι είναι αυτό, ότι εγώ είμαι αγόρι, άραγε κάνω ό,τι θέλω. Πρέπει να δούμε και οι γονείς. Βλέπουν μια βίαιη συμπεριφορά στο γιο τους. Μια παραβατική συμπεριφορά. Τι κάνω, το αφήνω. Δεν δίνω σημασία, λέω ας το αγόρι είναι, δεν πειράζει,
Είναι τόσο ευδιάκριτο. Δηλαδή, θεωρείς ότι το καταλαβαίνουν οι γονείς όταν έχουμε. Θα σου πω κάτι. Σε τέτοια επίπεδα παραβατική συμπεριφορά. Δεν ήρθε ξαφνικά αυτή η συμπεριφορά. Ξαφνικά δεν μπορείς να βιάσεις, να κακοποιήσεις ψυχολογικά, λεκτικά, σωματικά έναν άνθρωπο, ένα κορίτσι, μία νεαρή κοπέλα. Δεν γίνεται ξαφνικά. Υπάρχει υπόβαθρο. Όλη αυτή η βία προϋπήρχε. Στις περισσότερες περιπτώσεις. Γι' αυτό λέμε και στα αντιμελέτη περίπτωσης. Δεν είσαι ήρεμος, κάνεις διάλογο, είσαι κοινωνικός, λύνεις τα προβλήματά σου, όχι με τη βία, και ξαφνικά πας στην άλλη άκρη, ξυπνάς βίαιος και βιάζεις μια κοπέλα, την κακοποιείς και της επιβάλλεις αυτά που θέλεις εσύ. Τις περισσότερες φορές δεν γίνεται αυτό. Υπάρχει ένα υπόβαθρο, ξεκινάνε από τα παιδικά χρόνια. Πέρα δηλαδή από το bullying, υπάρχει και η βία. Στην εφηβεία, η βία ανάμεσα στους μαθητές, στους συμμαθητές, και βλέπεις παραβατικές συμπεριφορές, βίαιες συμπεριφορές, οι οποίες δεν πρόκειται να σταματήσουν όταν τελειώσει η εφηβεία. Όταν ένα παιδί μεγαλώνει και μάθει μέσα στη βία, κατά προσέγγιση και ως ενήλικας θα είναι βίαιος. Πρέπει να δούμε τους παράγοντες και να βάλουμε τα κομμάτια του παζλ για να δούμε το προφίλ των δραστών, το προφίλ του κοριτσιού, το οποίο ήταν μορφωμένο από πολύ καλή οικογένεια, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ήταν άνθρωπος που μιλούσε, διεκδικούσε. Η άλλη πλευρά ήταν νεαροί, οι οποίοι στηριζόντουσαν στη μαγιά, ήθελαν να περάσει το δικό τους, κάναν πολεμικές τέχνες. Και τι είδος πολεμικών τεχνών? Και το θύμα έκανε πολεμικές τέχνες, προσπάθησε να αντιδράσει, και πάνω στην αντίδραση, λοιπόν, η άλλη ήταν ακόμα πιο βίαιη. Βλέπουμε κάποια στοιχεία τα οποία πρέπει να τα δούμε. Τέτοιου είδους περιστατικά που, όπως είπα και πριν, συζητούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα, απασχολούν τα μέσα, θεωρείς ότι αλλάζουν και την κοινωνία γενικότερα, επηρεάζουν την κοινωνία? Η κοινωνία έχει δεχτεί τρομερό σοκ. Στο σοκ βλέπεις καταστάσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται. Εκεί πρέπει οι φορείς να δώσουν σημασία, να πατήσουν για να μην υπάρξουν άλλα θύματα. Η γυναίκα πρέπει να βγει μπροστά, είναι ίση με τον άνδρα, έχει το δικαίωμα να επιλέγει, έχει το δικαίωμα να απορρίπτει, έχει το δικαίωμα να λέει τώρα, όχι. Με τα λεγόμενά σου θα ξεφύγω λίγο από το θέμα, αλλά μου δίνεις μια πολύ καλή αφορμή. Επειδή έχουμε πρόσφατη την πρόταση του Πρωθυπουργού για την Προεδρία της Δημοκρατίας, γυναίκα πρόσωπο, αυτή τη φορά είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας που θα έχουμε Πρόεδρο της Δημοκρατίας γυναίκα, και μάλιστα, όπως όλα δίνουν, και με διευρυμένη πλειοψηφία. Ενισχύει αυτό γενικότερα το ρόλο της γυναίκας? Βεβαίως. Κεντρικό πολιτικό πρόσωπο, όχι πολιτικό, ένα κεντρικό πολιτιακό, για να είμαι ακριβής, πρόσωπο, που είναι γυναίκα, αναβαθμίζει το ρόλο της γυναίκας. Βεβαίως. Η γυναίκα, εκτός από μητέρα, από σύζυγος. Πώς επήγα από το ένα στο άλλο, έτσι? Όχι, είναι όλα κρίκη της ίδιας αλυσίδας. Υπάρχει μια αλληλουχία. Εγώ θαυμάζω το συγκεκριμένο πρόσωπο, γιατί είναι γυναίκα. Γιατί να είναι πάντα άνδρας? Η γυναίκα είναι στη Βουλή, η γυναίκα είναι μπροστά σε ηγετικές θέσεις, εργάζεται, είναι μητέρα, είναι σύζυγος, είναι φίλη. Όμως σέβομαι την προσωπικότητά της, το σώμα της, και δεν ασκώ ψυχολογική, λεκτική και σωματική βία. Η γυναίκα κακοποιείται, βιάζεται, δυστυχώς, και βλέπουμε και οι δεχθεί εγκλήματα. Δυστυχώς δεν μπορεί να αμυνθεί, γιατί ο άνδρας από τη φύση του είναι πιο δυνατός. Αλλά όταν είναι ομάδα, όταν είναι δύο άτομα, τρία, πώς θα αμυνθεί η γυναίκα, πώς θα αντισταθεί, πώς θα αναχαιτήσει μια βίαιη συμπεριφορά? Άσε που δεν είναι ανδρικό μια γυναίκα να δέχεται επίθεση από δύο και τρεις άνδρες. Δεν είναι καθόλου σοβαρό, πρώτον. Δεύτερον, η γυναίκα μπορεί να λέει όχι, μπορεί να δέχεται και μετά να απορρίπτει, είναι δικαίωμά της. Και επιτέλους θα πρέπει να δούμε τη γυναίκα ίση, και αυτό το λέμε ειδικά σε τοπικές κοινωνίες που είναι κλειστές. Εκεί υπάρχουν έτσι Παραμένει αυτό το στοιχείο. Και εκεί βλέπουμε η γυναίκα κακοποιείται ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, αν δεις εγκλήματα όπου η γυναίκα, χωρίς να ερωτηθεί αν επιθυμεί ή όχι, βιάζεται,
και χάνει τη ζωή της. Δεν είναι εγκληματικό και σε αυτές τις τοπικές κοινωνίες που λες, που αναφέρεις και εσύ, ότι παραμένουν κλειστά τα στόματα σε τέτοιου είδους περιπτώσεις? Βεβαίως. Όλοι γνωρίζουν, αλλά κανείς δεν βγαίνει μπροστά. Γνωρίζει και η τοπική κοινωνία και η αστυνομία αρκετές φορές. Όμως το πρόβλημα δεν λύνεται, το αφήνουμε και κάποια στιγμή πηγαίνει στα άκρα. Αυτός ο φαύλος κύκλος της βίας κάποια στιγμή, εάν δεν, αντιμετωπιστεί, θα έχει ένα τραγικό συμβάν, όπως το συγκεκριμένο. Όπως άλλο ένα περιστατικό στη Βόρεια Ελλάδα, όπου 34 χρόνων κοπέλα είχε γυρίσει από διασκέδαση, ο θήτης την περίμενε, της άσκησε βία, μετά της αφαίρεσε τη ζωή. Γιατί η γυναίκα πρέπει να είναι σε αυτή τη θέση, σε μια ευρωπαϊκή χώρα? Ναι, μεν, υπάρχει το δικαστήριο σεβάστο, δεν το συζητάμε, εννοείται, mm-hmm. Η νόμη και πληρώνει ο δράστης ή οι δράστες, ναι, αλλά δεν γυρίζει πίσω η ανθρώπινη ζωή. Χάνεται ένας κρίκος από το κοινωνικό σύνολο και δεν συνάδει με τον πολιτισμό, δεν συνάδει με την παιδεία, με την κουλτούρα μας. Δεν μπορεί ο άνδρας να είναι βίαιος και η γυναίκα να δέχεται, να ανέχεται την κακοποίησή της, το βιασμό της, λοιπόν. Και ακόμα και μέσα στα πλαίσια του γάμου. Έχει το δικαίωμα να πει όχι. Βλέπουμε δηλαδή πολλά διαφορετικά case study, πολλές διαφορετικές περιπτώσεις, mm-hmm. οι οποίες συγκλίνουν σε αυτό. Στη βία κατά των γυναικών. Και αν δεν κάνω λάθος, έχουμε και μια πολύ μεγάλη καμπάνια που ξεκίνησε για τη όχι βία. Όχι στη βία κατά των γυναικών. Κατά των γυναικών και μάλιστα συμμετέχουν και πρόσωπα που δεν έχουμε συνηθίσει να τα βλέπουμε να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους καμπάνιες. Η Άγγελα Μέρκελ, η κυρία Ομπάμα, η πρώτη κυρία του Λευκού Οίκου. Αυτό έχει και τη δική του σημασία, ότι αλλάζει λίγο η κουλτούρα και η νοοτροπία. Είναι θα ακολουθήσουμε κι εμείς ως χώρα. Ναι, βέβαια. Πρέπει. Δηλαδή, τα παιδιά των ανθρώπων που δεν έχουν εξουσία ή δεν είναι στα ανώτατα κοινωνικά στρώματα, κακοποιούνται, βιάζονται, χάνουν τη ζωή τους. Πρέπει να στηρίξουμε και να υποστηρίξουμε τη γυναίκα και τα αγόρια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και περιστατικά κακοποίησης του ισχυρού mm-hmm. φύλου, όμως η είναι γυναίκα... πολύ λιγότερα. Ναι, λιγότερα, γιατί η γυναίκα είναι το ασθενές φύλο και γιατί είναι τέτοια η κουλτούρα μας και η νοοτροπία μας, ότι η γυναίκα... Έχουμε όμως και περιπτώσεις όπως τη 16χρονη που είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά στο πέραμα. Αναχέτησε την επίθεση. Όχι, αναχέτησε, τον έκανε του λούμι στο ξύλο, ναι, το δράστη και δεν κατάφερε να ολοκληρώσει ούτε καν να προσεγγίσει και να κάνει το οτιδήποτε. Είναι και αυτά τέχνες, παραδείγματα. Μαχητικές τέχνες, σωστό πλαίσιο, νομικό λοιπόν και με ποιοτικούς δασκάλους, γιατί όταν δεν υπάρχει ποιότητα, οι πολεμικές τέχνες κατατάνε και αυτές μαγιά και βία και πάμε στο άλλο άκρο. Γενικά υπάρχουν πολλές διαφορετικές περιπτώσεις, δεν υπάρχει άσπρο-μαύρο, υπάρχει μια mm-hmm. γκρίζα ζώνη, όμως ένα είναι το σίγουρο, ότι η γυναίκα είναι ίση με τον άνδρα, δεν βιάζεται, δεν κακοποιείται και σαφώς, πέρα από τη συγγνώμη που ζητούν οι δράστες, πρέπει να μην υπάρξουν άλλες φοιτήτριες, άλλη Ελένη, γιατί είχαμε και άλλο περιστατικό με φοιτήτρια την οποία την εκβίαζαν με το κινητό, λοιπόν, βλέπουμε πολλά διαφορετικά περιστατικά. Και το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις και βεβαίως, bullying με όπου πρωταγωνιστής και θύμα είναι η γυναίκα. Όταν είναι ωραία, όταν είναι εμφανίσιμη, λοιπόν. Έχουμε βέβαια και άλλες περιπτώσεις bullying που ήταν άνδρες. Ήταν η περίπτωση για Κουμάκη, μια υπόθεση που και αυτή συγκλώνησε. Βεβαίως. Έχουμε και την περίπτωση του μικρού Άλεξ παλιότερα, πάλι μια υπόθεση bullying που. Γιατί τον άσε καλλιεργημένος και ήρεμος είναι μειονέκτημα προφανώς. Η μαγιά δεν είναι τρόπος ζωής. Δέσποινα, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Νομίζω είχαμε αρκετό χρόνο και συζητήσαμε αναλυτικότατα το συγκεκριμένο θέμα. Με άλλο θέμα θα είμαστε την επόμενη φορά εδώ στην εκπομπή. Βέβαια, ελπίζω πάντα να τα συζητάμε, όπως έχεις πει και εσύ, σαν μελέτες περίπτωσης, με την έννοια ότι καλύτερα να μην συμβαίνουν περιστατικά επικαιρότητα και να χρειάζεται να συζητάμε αυτά τα θέματα, να συζητάμε γενικά, φιλολογικά, θεωρητικά, και να μην έχουμε πραγματικά γεγονότα στην επικαιρότητα, που είναι σπάνιο βέβαια.
Δυστυχώς. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσουμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Θα ακολουθήσει αμέσως μετά η Σοφία Μίτιλ και θα βρει λύσεις για όλα τα θέματα φορολογικά, ασφαλιστικά και φυσικά αυτά που σας προβληματίζουν. Net 24 Βασίλης Σταλαμάγκας και στις 7 κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Ντούσκα. Εμείς σας ευχηθούμε να έχετε ένα καλό απόγευμα και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 3 εδώ στις δημοσκοπήσεις.